Κύριε Νικολιδάκη, χρόνια σας πολλά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Θόδωρος Βαρνογιάννης Επισκοπής. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα σας διοργανώνει το Χριστουγεννιάτικο τουρνουά, που είναι πλέον να γίνει θεσμός με τις ακαδημίες να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή και να ανταποκρίνονται και φέτο. Δύο λόγια θα ήθελα από εσάς. Πάμε να το καθιερώσουμε σαν ένα θεσμό. Θα γίνεται σίγουρα κάθε χρόνο αυτό το τουρνουά. Αυτό είναι ένα τουρνουά για τα μικρά παιδιά και για τις ακαδημίες του νομού Ρεθύνη, πιστεύω. Και χρόνο με το χρόνο πιστεύω θα γίνεται και καλύτερο. Έχουμε ετοιμάσει δώρα για όλα τα παιδιά, κύπελα για όλες τις ομάδες. Έχουμε και ένα έχουμε και Βασίλη, έχουμε δώσει χρόνο στο τουρνά, αλλά λίγο καιρός μας τα χάλασε. Θα σε αυτά συμβαίνουν. Αλλά πιστεύω όμως και θα είναι και φέτος μια πολύ καλό τετράωρο για τα παιδιά, με τους γονείς τους, να δουν τα παιδιά τους. Πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή κίνηση από την ομάδα μας. Και οι ομάδες που συμμετέχουν έχουν βοηθήσει και αυτές τα μέγιστα σε αυτό το τουρνουά. Πώς ικανοποιημένος είστε από την ανταπόκριση του κόσμου σήμερα, αν και οι καιρικές συνθήκες θυμίζω δεν είναι καλές? Ναι, ναι. Πιο πολλοί οι γονείς είναι των παιδιών, γιατί εμείς, σαν φίλαθλος κόσμος του νομού, δεν το έχουμε δει ζεστά από το κομμάτι. Είναι οι γονείς πιο πολλοί των παιδιών, και αυτή είναι σημαντική. Αλλά πρέπει και εμείς, σαν φίλαθλος κόσμος, να σταθούμε σε αυτά τα παιδιά, να βλέπουμε τέτοια τουρνουά. Γιατί είναι η άλλη όψη του ποδοσφαίρου, η πιο καλή και η πιο υγιής, ας πούμε. Ή αν θέλετε, θα προσθέσω εγώ, η πιο σωστή σκέψη να βλέπουμε το ποδόσφαιρο από τη βάση, από τις ακαδημίες, για να δίνουμε το βάρος εκεί. Έτσι είναι. Μια ευχή θα ήθελα από εσάς. Έχουμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα. Και ο καθένας να επιτύχει τους στόχους τους. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά και σε προσωπικό επίπεδο.